Καινοτομία και ανάπτυξη δίχως κοινωνικό πρόσωπο δεν υπάρχει. Συντονιστείτε το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου στο www.kibusiness.gr από τις 11 το πρωί ως τις 9 το βράδυ για να γνωρίσετε το άλλο πρόσωπο της επιχειρηματικότητας, τους ανθρώπους που στηρίζουν την κοινωνία. Γιατί όπως είπαμε, καινοτομία και ανάπτυξη δίχως κοινωνικό πρόσωπο δεν υπάρχει. Πάμε τώρα και στους βιοτέχνες, πάμε στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης να δούμε κατά πόσο είναι ευαισθητοποιημένοι και αν έχουν αντιληφθεί τη σημασία αυτού του δίκτυου, του δίκτυου της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης. Και φυσικά να σας ευχαριστήσω, φίλοι μου, για άλλη μια φορά. Βλέπω ότι έχουμε ξεπεράσει τους 2.000 αναγνώστες μας που έχετε μπει μέσα και μας παρακολουθείτε. Ειλικρινά, αν κάποιες φορές είναι που δείχνουμε αρκετά διαφημιστικά, είναι ότι μας έχετε μπλοκάρει με τα μηνύματά σας και όλα αυτά που λέτε, τα όμορφα, τα ωραία. Εγώ έχω να προσθέσω ότι ό,τι και αν έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, το οφείλουμε σε εσάς. Γιατί αν δεν είχαμε εσάς υποστηρικτές, σίγουρα δεν θα είχαμε να παρουσιάσουμε τόσο πλούσιο έργο. Καλώς ορίσατε, κύριε Καπνοπόλη. Καλώς σας βρήκα, κυρία Λεπίδου. Πρόεδρος Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου. Είμαστε ευαισθητοποιημένοι, πώς το βλέπετε? Είμαστε αρκετά ευαισθητοποιημένοι. Γνωρίζετε ότι οι βιοτέχνες έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία πάνω στην εταιρική κοινωνική ευθύνη, θα έλεγα, και εμείς σαν επιμελητήριο είμαστε από τους πρωτεργάτες που ιδρύσαμε το δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης και αρρωγής, οι 6 φορείς της πόλης, και είμαστε από αυτούς από τους πρωτεργάτες, από τους ιδρυτές του φορέα αυτού. Πάνω σε αυτή την ευαισθητοποίηση του κόσμου, του βιοτεχνικού κόσμου, αλλά και της δικής σας της ευαισθησίας, και σας συγχαίρω για την εκπομπή που κάνατε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί όλοι είμαστε ένα κύτταρο της κοινωνίας και θα πρέπει με κάπως έτσι να βλέπουμε τον συνάνθρωπό μας, τον διπλανό μας, τον συντοπίτη μας και γενικότερα την ευρύτερη κοινωνία που ζούμε. Θεωρώ ότι η κοινωνική ευθύνη θα πρέπει να υπάρχει ως μάθημα μέσα στα σχολεία, που θα πρέπει να ευαισθητοποιεί τις μικρές κοινωνίες, ούτως ώστε όταν μεγαλώσουν να έχουν ήδη προετοιμαστεί για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και ούτω καθεξής, όταν θα είναι πλέον επαγγελματικές. Αυτό το θίξαμε και με ένα από τα μεγαλύτερα κολέγια της Βρετανίας εδώ στην Ελλάδα, το City College, ότι η κοινωνική εταιρική ευθύνη πρέπει να διδάσκεται ήδη από τους σπουδαστές, φοιτητές. Δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι κάποια πράγματα, είναι ένα σύνολο δράσεων που πρέπει να μπει στο πετσί μας πλέον. Πάρα πολύ σωστά. Και για το λόγο αυτό, τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα ότι και είτε έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε μέσα από τις δράσεις των τοπικών κοινωνιών, θεωρώ ότι η ευαισθητοποίηση αυτή θα πρέπει να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο, να ενταθεί ο ρυθμός και η ένταση γενικότερα, κάτι που θα δώσουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας που ζουν και άτομα που έχουν μεγάλη ανάγκη από την συναδελφοσύνη, θα έλεγα, και από την αλληλεγγύη των ανθρώπων. Mm-hmm. Θα έχουμε και την ευκαιρία λίγο αργότερα, έχουμε τηλεφωνική με τον κύριο Πέντζο, τον πρόεδρο του κοινωνικού δικτύου αλληλεγγύης που προαναφέρατε, γιατί ένα από τα μέλη του είναι το ΟΒΕΘ. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό που μέσα σε μία περίοδο δύσκολη για τους επιχειρηματίες, από τη μία οικονομική κρίση, εκεί που είπατε να σηκώσετε το κεφάλι. Και διετής με τον COVID. Με τον COVID που έφερε το πάνω κάτω. Άρα έχουμε τα 12 χρόνια. Κι όμως είστε εκεί. Μέλος, στηρίζετε, βοηθάτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δείχνετε τον άλλο σας εαυτό. Σήμερα στην ελληνική κοινωνία είναι ευχή και κατάρα να είσαι ελεύθερος επαγγελματίας. Αφενός. Αφετέρου όμως, σου δίνεται η δυνατότητα να έχεις επαφή με τον κόσμο, σου δίνεται επαφή να έχεις με το όνειρο και με την προοπτική. Μία προοπτική που αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχει λόγω των οικονομικών συνθήκων που πηγαίνει καλά η οικονομία μας, αλλά περιμένουμε τον θόρυβο που μπορεί να κάνει η επέκταση του COVID-19 με τη μετάδοση την Όμικρον. Την Όμικρον, μετάλλαξε Όμικρον. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει.
Αυτό έχει ως αντίκτυπο τις διεθνείς αγορές που θα μετακυλήσει στις εθνικές αγορές και στις τοπικές κοινωνίες. Γι' αυτό και βλέπουμε μια συγκρατημένη, παρόλη την τόσο μεγάλη ανάπτυξη που έχει η Ελλάδα, φτάσαμε 8% και πλάς. Γι' αυτό βλέπουμε τους πολιτικούς συγκρατημένους. Ήδη μέχρι τώρα η αλληλεγγύη του κράτους σε πολλούς ΚΑΔ υπήρξε, πάρα πολύ έντονη. Παρόλο που έχει χτυπηθεί βάναυσα η εστίαση και κάποια άλλα είδη της αγοράς, κάποια άλλα επαγγέλματα της αγοράς, θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχουμε μια αυξημένη αλληλεγγύη και προς τους συναδέρφους και γενικότερα προς την κοινωνία. Είναι αδύρυτη ανάγκη. Μαγική λέξη. Αυτή μας έχει σώσει άλλωστε τους Έλληνες εμάς. Αλληλεγγύη. Όσα προβλήματα και να έχουμε, μια αγκαλιά πάντα την έχουμε για τον συνάνθρωπό μας. Έτσι είναι. Είναι το γονίδιό μας αυτό, ξέρετε. Πώς βλέπετε τώρα τις νέες προκλήσεις του 2021, ποια θα είναι η θέση του ΒΕΘ, ποια θα είναι. 22, συγγνώμη, το 2021 φεύγει, μια δύσκολη χρονιά. Ομολογούμε, είχα στο μυαλό μου, έλεγα τώρα, προβληματιζόμουν, να μιλήσω για το 2021 είναι ένας πονοκέφαλος. Ας πιάσω το 2022. Το 2021 είναι μια δύσκολη, ήταν μια δύσκολη χρονιά. Ήταν όμως μια χρονιά γεμάτη, θέλω να είναι, να πω ότι για κάποια επαγγέλματα πολύ καλή χρονιά, αλλά για κάποια επαγγέλματα δεν ήταν καλή χρονιά. Είπατε, ήδη στην εστίαση. Που... Και αυτό έχει να κάνει με τον αντίκτυπο... που έχουμε από τον COVID, δεν είναι τόσο πολύ το πρόβλημα της οικονομίας, δεν μπορεί να βρει την εύρυθμη λειτουργία της λόγω των συνθηκών της αγοράς. Θα σας πω το εξής, ότι οι εξαγωγές αυξηθήκανε κατά 9,5% και περισσότερο, φτάσαμε τα 36 δις, τα οποία θα τα ξεπεράσουμε, και με έναν τουρισμό ο οποίος έπιασε και ξεπέρασε το 2019 τις προσδοκίες, φτάσαμε να είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο. Πάνω από 50 δισεκατομμύρια ήταν τα έσοδα στην παροχή υπηρεσίας που είναι ο τουρισμός και μεταποίηση προϊόντων και εξαγωγές από πρωτογενή μέχρι και δευτερογενή προϊόντα. Η εστίαση γίνεται της οικονομίας στο να μπορέσουμε να μεταποιήσουμε τον πρωτογενή τομέα, να πάμε δευτερογενή και να τον προωθήσουμε και στο τριτογενή τομέα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια πολύ καλή άνοδο του εισοδήματος των Ελλήνων, θα πέσουν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, ένα ταμείο το οποίο πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει εφόσον λειτουργήσουμε με σύνεση και με συνέπεια όλοι εμείς οι άνθρωποι της αγοράς και φυσικά οι πολιτικοί μας έχουν, νομίζω, εκτός από το όραμα και ένα business plan που το έχουν αποδείξει ότι θα τρέξουν και οι επενδύσεις. Άλλωστε, οι επενδύσεις αυτές μας το πιστώνουν οι ξένοι οργανισμοί, οι ξένοι οίκοι, αναβαθμίζοντας την Ελλάδα στα οικονομικά φόρα. Και με αυτή την αισιοδοξία θα ήθελα να πω ότι πιστεύω το 2022 να είναι ένα 2022 το οποίο θα έχει αρκετή δουλειά για όλους, με σύνεση και προσοχή. Πάνω απ' όλα θα πρέπει να δεχόμαστε τις οδηγίες που μας δίνουν οι υγειονομικοί μας άνθρωποι, παράγοντες, οι οποίοι θα πρέπει να τους ακούσουμε, να κάνουμε τους εμβολιασμούς που πρέπει. Ναι. Άλλωστε μιλούσαν για το εμβόλιο, θα είναι ένα. Έδειξε ότι δεν ήταν τόσο δυνατό, κάναμε και δεύτερο, κάναμε και τρίτο. Από εκεί και πέρα, αν χρειαστεί και τέταρτο και πέμπτο, θα το κάνουμε σαν το εμβόλιο της γρίπης. Από τη στιγμή που συνέβη αυτό το παγκόσμιο γεγονός, τι να κάνουμε, θα το υπόσχομαι, δεν μπορούμε να κάνουμε κι άλλο. Προσαρμοζόμαστε με τις επιταγές που μας λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Κάτι θα ξέρουν παραπάνω από εμάς. Έκαστος στο είδος τους και οι γιατροί στο επάγγελμά τους, στην επιστήμη τους. Είναι καθώς εφοετάχτη σε οτιδήποτε. Ναι, κάποιοι όμως συνεχίζουν πεισματικά να αδιαφορούν και να σφυρίζουν κάτι, αδιάφορα. Δυστυχώς, εγώ έχω στον περίγυρό μου τρεις φίλους μου. Εντάξει. Οι οποίοι δυστυχώς οι δύο έχουν φύγει. Ο ένας είναι αυτή τη στιγμή στην εντατική. Είναι τρομερό. Είναι σοκαριστικό, θα έλεγα. Σοκαριστικό. Η οικογένειά του τώρα πλέον αποφασίζει να πει ότι ναι, θα πάμε και εμείς μπαμπά. Ο μπαμπάς όμως τώρα πλέον
δεν μπορεί να επικοινωνήσει με το περιβάλλον, δεν μπορεί να επικοινωνήσει τίποτα και δυστυχώς... Ανεβολίαστος. 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 Ναι, είναι δύσκολο να σταθεί. Ήδη σήμερα θα σας πω και κάτι που προφανώς μπορεί να το έχετε το Ρόιτερ. Είπαν ότι οι Γάλλοι κλείσαν τα σύνορα στους Αγγλέζους. Για την Όμικρον. Μεγάλη, ραγδαία εξάπλωση. Μα αυτή ήταν το χαρακτηριστικό της Όμικρον, της μετάλλαξης Όμικρον, ότι ραγδαία εξάπλωση. Όχι όπως πριν. Εντάξει, εμείς κάνουμε, ξαναλέω, αυτά που μας λένε οι γιατροί μας, ακολουθούμε τις οδηγίες, τους συμβουλιασμούς, τα μέτρα προστασίας και από εκεί και πέρα, για να το λένε αυτό οι ειδικοί, αυτό πρέπει να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Γιατί αν πέσει ο ένας ο πύργος, θα ακολουθήσουν όλοι οι άλλοι και αυτό είναι ένα ντόμινο στη ζωή μας. Η αγορά είναι μια αλυσίδα, η οποία θα πρέπει να την προσέξουμε όλοι μας τον κρίκο, να μην σπάσει, γιατί όταν καίγεται το διπλάνο το σπίτι, η φωτιά θα έρθει και στο Έρχεται και είναι. Λέγαμε προηγουμένως ότι οι βιοτέχνες στον καινούριο χρόνο, λοιπόν, το 2022, όχι μόνο να περιμένουν πολλά από τα ευρωπαϊκά προγράμματα που θα τρέξουν, αναπτυξιακό στο νέο ΕΣΠΑ και ό,τι άλλο. Εκεί όμως, το βασικό κριτήριο για να πάρει κάποιος χρήματα είναι ο δείκτης της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης των εταιριών. Πιστεύετε ότι οι βιοτέχνες έχουν αντιληφθεί τη σημασία αυτού του δείκτη? Κοιτάξτε, κακά τα ψέματα, ένας από τους ρόλους που πρέπει να παίξει και παίζει το επιμελητήριο μας είναι προς την εκπαίδευση των μελών του που το Ταμείο Ανάκαψης, το πώς θα διαχειριστεί τα χρήματα και πώς θα τα διανέμει, θα πρέπει να μπορέσει να τα μεταλαμπαδεύσει τον τρόπο και τις προοπτικές αυτών των προγραμμάτων που θα βγουν προς το μέλλον, είτε προς την καταρχάς θα δοθούν αρκετά χρήματα και προς την εκπαίδευση που δεν το είπατε, αλλά δεν πειράζει, το λέω εγώ το ίδιο. Το συμπληρώνετε. Το συμπληρώνω. Είναι στην εκπαίδευση που αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία, αλλά όχι μόνο η ελληνική κοινωνία, θα έλεγα είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα, το οποίο δεν υπάρχουν τεχνικοί. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα πέσουν αρκετά χρήματα. Εδώ το ρόλο πρέπει να το παίξουν μαζί με τα επιμελητήρια το κράτος, και είτε για την πιστοποίηση των προσόντων, για τα τεχνικά επαγγέλματα, είτε για την εκπαίδευση των ανθρώπων που θα ακολουθήσουν τις νέες τεχνολογίες. Ξέρετε, δεν υπάρχει, ενώ έχουμε ανθρώπους που ασχολούνται, λέμε θερμοϊδραυλική, το ένα το άλλο, δεν έχουν συγκεκριμένα την ανάλογη εκπαίδευση, ό,τι μαθαίνουν από σεμινάρια και ό,τι μαθαίνουν από διάφορες... Μέρας, τεχνικό τρόπο εννοείται. Έτσι, προσωπικές φιλοδοξίες και μαθαίνουν και προχωράει πρέπει να εκπαιδευτούμε στην ανακύκλωση λίγο καλύτερα. Πρέπει να εκπαιδευτούμε στα νέα προϊόντα, τα οποία είναι η εξοικονόμηση ενέργειας. Πρέπει να εκπαιδευτούμε στην καινούργια εποχή που ζούμε, την ηλεκτρονική εποχή που θα έλεγα, την ψηφιακή εποχή, στην οποία πολλοί κόσμος έχει θέμα. Άλλωστε, την τελευταία τώρα, την επόμενη Τετάρτη που κάνουμε ένα Δέλτα Σίγμα, έχουμε επισκέπτη. Και έχουμε δύο επισκέπτες. Έναν επισκέπτη έχουμε για το Ταμείο Ανάκαψης να μας πει επιδερμικά το πώς θα γίνει και μετά θα κάνουμε συγκεκριμένες ημερίδες. Πρώτα ενημερώνουμε το Διοικητικό Συμβούλιο και μετά ενημερώνουμε τα μέλη μας. Η μία είναι για το Ταμείο Ανάκαψης και η δεύτερη είναι στην ψηφιακή εποχή που ζούμε, πώς θα πρέπει να προστατευτεί ο πολίτης από τις επιθέσεις που δεχόμαστε... Τραπεζικές απάτες και το πώς θα προστατευτούμε στις ηλεκτρονικές συναλλαγές μας. Πολύ σωστά το είπατε, στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Κάτι το οποίο το έχει ανάγκη ο κόσμος. Εμείς είμαστε δίπλα στους ανθρώπους, τους βιοτέχνες που παλεύουν για την καθημερινότητά τους και πιστεύω προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινούνται και αφίδρομα και αυτοί να είναι δίπλα μας και εμείς πρέπει να είμαστε δίπλα τους. Έτσι. Είστε αισιόδοξος για το 2022? Για το 2022 πάντοτε είμαι αισιόδοξος από τη φύση μου σαν άνθρωπος. Ήμουν και θα είμαι, γιατί ο κόσμος αλλιώς θα ζούσε στις πλοίες. Δεν θα ήταν σήμερα με αυτή την ευδαιμονία προϊόντων, με αυτά τα προϊόντα που ζούμε και κάνουν τον άνθρωπο να ζει περισσότερα χρόνια, το να κάνουν τον άνθρωπο πολύ πιο
ευαισθητοποιημένο κοινωνικά, ανθρωπιστικά. Πιστεύω ότι θα διορθούν πάρα πολλά πράγματα και βλέπουμε ότι η έλλειψη και η ανεργία που υπάρχει είναι η ανεργία προσόντων, θα έλεγα, γιατί υπάρχουν σε εξειδικευμένα επαγγέλματα ελλείψεις μεγάλες, ενώ υπάρχει ανεργία και από την άλλη υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Άρα λοιπόν υπάρχει έλλειψη ανθρώπων που είναι με προσόντα. Και μάλλον το μέλλον ανήκει στους πολυτάλαντους, σε αυτούς τους ανθρώπους που θα μπορούν να γνωρίζουν και θα είναι πρόθυμοι να κάνουν και μία και δύο και τρεις διαφορετικές εργασίες μέσα στον χώρο της εργασίας. Πάντως σας έχω ακούσει να το ξαναλέτε αυτό, το ότι δουλειές υπάρχουν, δεν υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό εξειδικευμένο σε κάποιες δουλειές. Και εσείς θέλετε να δημιουργήσετε σχολή στο βιοτεχνικό επιμελητήριο σε αυτά τα επαγγέλματα. Ποια είναι αυτά τα επαγγέλματα λοιπόν που θα βρουν αμέσως δουλειά αν κάποιοι εκπαιδευτούν πάνω Κοιτάξτε, σε αυτό. Κοιτάξτε, υπάρχουν άνθρωποι επεξεργασίας ξύλου. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν άνθρωποι μαρμάρου. Δεν υπάρχουν άνθρωποι επεξεργασίας του μετάλλου. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση στα παρόλο που οι σχολές. Ξέρετε κάτι, το πρόβλημα βρίσκεται ανάμεσα στην παιδεία με την παραγωγική, με τον παραγωγικό ιστό της οικονομίας μας. Βγαίνουν τα προγράμματα σπουδών χωρίς να ρωτούνται οι άνθρωποι της αγοράς. Δηλαδή βγάζουν οι ακαδημαϊκοί, κανείς δεν λέει για το επίπεδο γνώσης τους, κανείς δεν λέει για το επίπεδο μόρφωσης, αλλά αυτό που θέλει η αγορά δεν βγαίνει επακριβώς και δεν υπάρχουν οι ανάλογες εμπειρίες και υποχρεωτικές ώρες εργασίας μέχρι να πάρει κάποιος το πτυχίο του, της προσαρμογής του ανθρώπου αυτού, ούτως ώστε να μπορέσει να τον απορροφήσει ως κατάλληλο ή μη κατάλληλο να τον απορρίψει μια επιχείρηση. Δηλαδή δεν υπάρχει η εκπαίδευση συνδεδεμένη με το χώρο εργασίας. Άρα εσείς θα κάνετε focus στην εκπαίδευση το 22. Το προσωπικό σας στοίχημα ποιο είναι? Το προσωπικό μου στοίχημα είναι πρώτον κύριο να εντάξω ενεργειακά το επιμελητήριό μας στην αναβάθμιση τη διαρκή αναβάθμιση που θα τρέξει μια και θα υπάρξουν κονδύλια. Και το επόμενο στοίχημα είναι να έχουμε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο στη μέση, στη βιομηχανική περιοχή, να μπορέσουμε αυτό το κτίριο πολλαπλών χρήσεων να μπορέσουμε να το εντάξουμε σε κάποιο πρόγραμμα το οποίο θα είναι είτε για τις πιστοποιήσεις επαγγελμάτων, είτε να βοηθήσουμε επειδή θα είναι πολλαπλών χρήσεων για τους βιοτέχνες να το χρησιμοποιήσουν είτε σε μίνι εκθεσιακούς χώρους, σε μίνι event, τα οποία θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση την επιχειρηματική κοινωνία, δηλαδή να αναπτύξει τις εμπορικές σχέσεις με τις περιφέρειές τους, εκτός περιφέρειας και μάλιστα και γιατί όχι εκτός Ελλάδος, με μίνι εκθεσιακούς χώρους, κλαδικές εκθέσεις μικρές, τόσες ούτως ώστε που να μην έχουν προβλήματα στο χρηματοοικονομικά οι άνθρωποι αυτοί, ακόμα από τον αυτοαπασχολούμενο μέχρι έναν βιοτέχνη μεγάλο που θα έχει την οικονομική ευμάρεια για να μπει σε εκθέσεις, αλλά να μπορεί να γίνει και μια έκθεση μίνι, μέσα στους χώρους τους. Εξωστρέφεια λοιπόν. Φόκους στην εκπαίδευση επίσης και να έχουμε την υγεία μας. Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, και κύριε Καπνοπόλη. Θα ήθελα να πω, κλείνοντας, θερμές ευχές για τη νέα χρονιά γεμάτη υγεία, ευημερία και το βιοτεχνικό επιμελητήριο σας εύχεται καλά Χριστούγεννα και ένα ευτυχισμένο νέο έτος. Αμήν.